μια αναμνηστική δόση χαράς λειτουργεί φέτος στο καρναβαλικό Ρέθυμνο ο αποκριάτικος διάκοσμος της πόλης. Σε κεντρικούς δρόμους και πλατείες, άρματα προηγούμενων χρόνων έχουν πάρει θέση, θυμίζοντας τους πολίτες ξέχνιαστες εποχές του παρελθόντος και στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ζωντάνιας. Καταρχήν συνασφαλίζεται, έχουμε δει κάποια άρματα στην παραλιακή κυρίως και στην πλατεία δηλαδή εδώ. Έχει διάφορα. Μας θυμίζει λίγο. Κανονικότητα. Λίγο κανονικότητα. Μας θυμίζει αυτό. Είναι ένας προορισμός που μας αρέσει πάρα πολύ, όχι απλά μας αρέσει. Είναι μια αναμνηστική δόση ουσιαστικά. Μετά από 3 χρόνια μη παρουσίαση στο Ρεθυμνιό του Καρναβαλιού, οφείλουμε πάντοτε, σεβόμενοι τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα που τη συγκεκριμένη περίοδο ήταν ιδιαίτερα αισθητή στο Ρέθυμνο. Και μπορεί φέτος η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση να μην ξεσηκώσει με το κέφι τις ντόπιους και επισκέπτες, εντούτοις στα μεγαλοπρεπή άρματα δημιουργούν μια διαφορετική ατμόσφαιρα σε μικρούς και μεγάλους που έστω ποζάρουν δίπλα τους στο φωτογραφικό φακό. Μου αρέσει πάρα πολύ και βέβαια θα προτιμούσα να γινόταν το καρναβάλι, αλλά εντάξει. Είναι χρόνια τώρα που με τον κορονοϊό δεν γίνεται τίποτα. Οπότε τώρα είναι πιο ωραία που είναι πιο χαλαρά τα πράγματα και κάποια θα γίνουν. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια καρναβαλική ατμόσφαιρα την οποία θα συναντάει ο άλλος κατά τη διάρκεια της βόλτας του και κατά την έξοδό του. Ο Δήμος παρέλαβε ήδη 100 κούκλες γκάλερι που θα ντυθούν με καρναβαλικές στολές και θα τοποθετηθούν σε εμπορικά καταστήματα της πόλης. Ενώ οι κούκλες αυτές θα αποτελέσουν και τη βάση για την έκθεση καρναβαλικών στολών που θα λειτουργήσει το καλοκαίρι στη Φορτέτζα, παρουσιάζοντας στους επισκέπτες την καρναβαλική ιστορία του Ρεθύμνου που έχει αφήσει εποχή. Αυτό που έχει να στολιστεί η πόλη καρναβαλικά, να μπει η μουσική στους εμπορικούς δρόμους του Ρεθύμνου, η μουσική αυτή να μπορεί να λειτουργήσει και μετά τις 9 η ώρα το βράδυ, έτσι ώστε η πόλη να μην θυμίζει έρημο τοπίο μετά από κάποια ώρα που κλείνουν τα καταστήματα. Την ίδια ώρα, μάνα εξ ουρανού, περιμένει ο κόσμος της εστίασης στις όποιες αποκριάτικες εκδηλώσεις που θα δώσουν ανάσα στο κλάδο, δεδομένου ότι οι οικονομικές απώλειες μόνο την καρναβαλική περίοδο αγγίζουν το 70%. Προσδοκούμε να έρθει μια καλύτερη μέρα όσον αφορά τις αποκριάτικες εκδηλώσεις, να δούμε και εμείς κάποιο χρήμα στα καταστήματά μας, γιατί όπως ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολος ο χειμώνας. Και η απόκριση στο Ρέθυμνο ήταν μια ανάσα, μια οικονομική ανάσα για τα ταμεία μας. Σίγουρα ο κόσμος, έτσι όπως έχει μπουχτίσει, θα κατέβει να διασκεδάσει όσο μπορεί και ευελπιστώ τουλάχιστον η εστίαση να κινηθεί. Μέχρι στιγμής πάντως οι Ρεθυμνιώτες κυνηγοί αδειμονούν για το 32ο κυνήγι θησαυρού που θα γίνει 25 με 27 Φεβρουαρίου, ενώ στις 3 Μαρτίου προγραμματίζεται εκτός απρόπτου και το πάρτι των καρναβαλικών ομάδων. Και πάλι